Βρισκόμαστε στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής και θα συναντήσουμε την κυρία Ζωή Κοσμίδου, η οποία θα μας μιλήσει για πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, αλλά και έπονται να πραγματοποιηθούν εδώ, στο χώρο του Μεγάρου. Βρισκόμαστε στο Μέγαρο, κοντά μας η κυρία Ζωή Κοσμίδου, και το 2022 έχει χαρακτηριστεί έτος μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε να πραγματοποιείται από την Περιφέρεια, από τη Μητρόπολη και από το Δημοκρίτιο μια εκδήλωση για αυτή την επέτειο. Πείτε μας για λόγια για αυτή την εκδήλωση, κυρία Κοσμίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Σήμερα μια τόσο όμορφη μέρα. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε προημερών στις 14 Οκτωβρίου. Πραγματικά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία κυρίως με τη Μητρόπολη της Μαρονίας και Κομωτινής, αλλά και με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης φιλοξενήσαμε μια εξαιρετική έκθεση από την προσωπική συλλογή του Δημήτρη Μαυρίδη, φωτογραφίες που αποκρισταλώνουν τη ζωή της εποχής εκείνης, πριν από 100 και πλέον χρόνια, προ και μετά την καταστροφή. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν, πέραν της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια από εξαιρετικούς καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, να βρεθούν όλοι ώστε να φανεί ότι οι άνθρωποι που ήρθαν από τις πατρίδες αυτές έμειναν εδώ, ορίζουσαν και συμμετείχαν στην αναγέννηση του τόπου. Δεν είναι μόνο η καταστροφή, είναι και η αναγέννηση. Γιατί πραγματικά με το πνεύμα τους, το νεωτεριστικό, συνέβαλαν στο να έχουμε αυτό που είναι η Ελλάδα μας σήμερα. Τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα? Η Περιφέρεια σαφώς συνδράμει σε τέτοιες εκδηλώσεις, τις διοργανώνει, τις προβάλλει και έχουν και ένα διδακτικό χαρακτήρα οι διοργανώσεις αυτές. Συνεργαζόμαστε, για παράδειγμα, τώρα με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά να έρθουν, να ξαναγηθούν στην έκθεση, η οποία κρατάει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, και στη συνέχεια να κάνουν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και δράσεις που να τους βάζουν στην ιστορία και να μπορούν μετά να κτίζουν πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, τώρα βρίσκονται εδώ μαζί μας το 8ο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς, θα ζωγραφίσουν εμπνευσμένα από τις εικόνες που θα δουν και τις φωτογραφίες. Και επίσης θα κάνουν και θα πουν και κάποια ποίηματα, τραγούδια. Γενικά βλέπετε ότι δεν αφήνουμε κάτι ανεκμετάλλευτο και προσπαθούμε πάντα οι δράσεις μας να έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να θυμίσω ότι η τελευταία μεγάλη σπουδαία δράση που είχαμε εδώ στο Μέγαρο, πάνω από 20 εκδηλώσεις γίνανε φέτος παρά τις δυσκολίες, ήταν το νήμα. Το thread, the thread του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, να έχετε υπόψη σας ότι προσήλθανε την προηγούμενη στη γενική πρόβα όλα τα μουσικά σχολεία της περιφέρειας. Δουλεύουμε με τους ανθρώπους περιφέρειας, δεν μένουμε μόνο στη Ροδόπη. Όλα τα μουσικά λοιπόν σχολεία της περιφέρειας και παρακολούθησαν τη γενική πρόβα. Τι ήταν η γενική πρόβα? Στην ουσία ήταν μια ακόμη παράσταση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε στα παιδιά την ουσία του πολιτισμού, αυτό που το γίγνεσθε ό,τι μπορούμε, ό,τι κτίζεται στον τόπο μας από σπουδαίους ντόπιους καλλιτέχνες που έχει όλη η περιφέρεια, φυσικά και από πολύ σημαντικούς Έλληνες προβλημένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γι' αυτό δουλεύουμε στο Μέγαρο, γι' αυτό δουλεύουμε στην περιφέρεια και πιστεύω ότι αυτά είναι μόνο η αρχή για τις επόμενες δράσεις που θα γίνουν στα πλαίσια σημαντικών εκδηλώσεων από εδώ και στο εξής.